Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω μία μοσχαρίσια σταυλίσια μπριζόλα με έναν μεξικάνικο τρόπο. Έχουμε εδώ την μπριζολίτσα μας. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι, χωρίζουμε, βγάζουμε το κοκαλάκι με αυτόν τον τρόπο, να μείνει μόνο το κρεατάκι του. Και κόβουμε το κρεατάκι μας σε πολύ λεπτές λωρίδες κατά αυτόν τον τρόπο. Αφού το κόψουμε όλο το κρεατάκι μας, το τοποθετούμε σε ένα μπολάκι και προσθέτουμε αλατάκι, πιπεράκι, μισή κουταλιά του γλυκού πάπρικα, μισή κουταλιά του γλυκού κιμίνο και μισή κουταλιά του γλυκού ρίγανη. Μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη και ένα μικρό κρεμμυδάκι λιωμένο. Τα ανακατεύουμε αυτά όλα μαζί. Για να γίνει μια ωραία μαρινάδα για το κρεατάκι μας. Σε ένα μεγάλο τηγανάκι τώρα βάζουμε λίγο λαδάκι, προσθέτουμε ένα κρεμμύδι σε λεπτές φέτες κομμένο. Το σιγαρίζουμε καλά και προσθέτουμε το κρεατάκι του μαρινάδα μας. Να το σιγαρίσουμε και αυτό μαζί με τα κρεμμυδάκια. Δεν χρειάζεται να βάλετε επιπλέον αλάτια, πιπέρια. Έχει μαριναριστεί το κρέας, είναι έτοιμο από αυτά. Σιγαρίζουμε καλά. Να πάρει χρωματάκι και από τις δύο πλευρές το κρέας μας. Πέντε λεπτά περίπου θα χρειαστούν για να τσιγαριστεί καλά το κρεατάκι μας. Αφού το τσιγαρίσουμε, το αποσύρουμε από το τηγάνι και στο ίδιο τηγάνι λοιπόν με τα υγρά που έχουν μείνει από το μοσχαράκι προσθέτουμε μία πράσινη πιπεριά, μία κόκκινη και μία κίτρινη, τις οποίες όπως βλέπετε τις έχουμε κόψει σε μακρόστανες λωρίδες και τις σιγαρίζουμε αυτές μόνες τους για 2-3 λεπτάκια. Και αφού σιγαριστούν καλά οι πιπερίτσες μας, προσθέτουμε το κρεατάκι μας και προσθέτουμε 4 ντομάτες τις οποίες έχουμε κόψει σε λεπτά κομματάκια και έχουμε βγάλει και τη φλούδα. Και προσθέτουμε και φρέσκο θυμαράκι, μερικά κλωναράκια. Ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε γύρω στο 1/4 για να τηγανιστούν καλά όλα τα υλικά μας και πάμε να το σερβίρουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έτοιμα λοιπόν τα μπριζολάκια μας, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο
από πάνω, πάντα να το κάνετε αυτό στο φαγητό, λίγο φρέσκο πιπεράκι και μερικά φιλαράκια ακόμη από θυμάρι. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ νόστιμο, ένας εξαιρετικός μεζές είτε για μπυρίτσα είτε για κρασάκι. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, το βλέπετε πόσο ωραίο και ζουμερό είναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Καλή σας απόλαυση!